Θετικός για την πορεία τη οικονομία τη χώρα, εμφανίστηκε ο Υπουργό Οικονομικών στο πρώτο Οικονομικό Φόρουμ που διοργανώθηκε στην Σπάρτη. Από τη στιγμή που η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε την διακυβέρνηση τη χώρα, όπω είπε, γίνονται βήματα για την επιστροφή στην πλήρη κανονικότητα με πολιτικέ που έχουν αναπτυξιακή διάσταση. Η οικονομία βρίσκεται σε φάση οριστική εξόδου από την κρίση και ότι έχει μπει σε τροχιά ανάκαμψη. Ξεκινώντα από ανεμικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης το 2017, επιτυγχάνοντας, όπως όλα δείχνουν, υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης το 2019 και προβλέποντας ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης το 2020 υπερδιπλάσιο του μέσου ευρωπαϊκού όρου. Αναφορά έγινε στα πεπραγμένα των πρώτων έξι μηνών στο πεδίο τη οικονομία, με τον κύριο Σταϊκούρα να δηλώνει πω η υλοποίηση αυτού του πλέγματο πολιτικών αξιολογείται θετικά καλύψαμε δημοσιονομικά κενά. Ολοκληρώσαμε με επιτυχία την αξιολόγηση της χώρας. Και εκτιμώ ότι επιτυχής θα είναι και η αξιολόγηση των Φεβρουάριων. Ψηφίστηκε και θα υλοποιηθεί μια συστημική λύση για τη μείωση των κόκκινων δανείων στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Το ερώτημα που τέθηκε στο οικονομικό φόρουμ που έγινε στη Σπάρτη ήταν αν κοιτώντα μπροστά μπορούμε να ξεπεράσουμε το 4% σε ρυθμούς ανάπτυξη. Και στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργό Οικονομικών ανέφερε πέντε βασικέ προποθέσει. Αρχικά, την μείωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων φυσικών και νομικών προσώπων, την ενίσχυση τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων, την ενίσχυση τη επιχειρηματικότητα καθώ και την βελτίωση δυνατότητα αποπληρωμή του δημόσιου χρέου. Και όλοι μαζί σε κλίμα συνεννόηση και ευθύνη, πρέπει να ισχυροποιήσουμε την οικονομία για να εδραιώσουμε μια ολόπλευρα ισχυρή και ασφαλή Ελλάδα στη σύγχρονη, αβέβαιη και ρευστή σκηνή στη στενή και ευρύτερη περιοχή μα. Το πρώτο οικονομικό φόρουμ, στο οποίο συμμετείχαν ομιλητέ από τον χώρο τη πολιτική και τη οικονομία, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο εορτασμού των 2.500 χρόνων από τη μάχη των θερμοπυλών.